Τρία φαγητά τα οποία θα σε αδυνατήσουν. Θα τρως αυτά κάθε μέρα, όλη μέρα και η κοιλιά θα φύγει. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Το Πάσχα τελείωσε. Μερικοί δεν το έχετε καταλάβει ακόμα και δεν έχετε βάλει φρένο εδώ πέρα. Φαγητό νούμερο 1. Τζατζίκι αδυνατίσματος. Έχω φτιάξει συνταγή για το τζατζίκι να το τρως με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να σε αδυνατίζει. Με γιαούρτι 2%, με σκόρδο, μπόλικο, αλάτι, πιπέρι, καγέν. Για να μας αδυνατήσει. Ρίχνει το ζάχαρο, έχει πρωτεΐνη. Είναι αντιβακτηριακό, είναι αντιοξειδωτικό, είναι πολύ καλή τροφή. Μπορείς να την τρως μαζί με όλο το φαγητά και είναι πηγή πρωτεΐνης. Έτσι. Πάμε στο επόμενο φαγητό το οποίο σε αδυνατίζει, το οποίο είναι η γρανίτα. Τώρα, όταν λέω γρανίτα, τι εννοώ? Εννοώ παγάκια με μπολέρο ή κάποιο τσάι μηδών θερμιδών. Οπότε, παίρνεις τα παγάκια, τα βάζεις σε ένα ποτήρι. Μπορείς να τα χτυπήσεις, να ρίξεις λίγο νερό να βραχούν. Θα βάλεις λίγο μπολέρο, θα βάλεις λίγο μηδέν θερμίδες τσάι. Εντάξει. Λίγο όμως, πολύ λίγο. Έτσι ώστε να τρως τον πάγο. Οπότε θα βάλεις λίγο νερό, εντάξει, και θα αρχίσεις να τρως τον πάγο. Αυτό για όσους δεν μπορούν να φάνε, το παγωτό μηδέν θερμίδων. Μπορείς να το έχεις έτσι σε ένα ποτήρι, να βάλεις τα παγάκια μέσα, να βάλεις το τσάι μέσα και να το κατεβάζεις σιγά σιγά και να τρως τα παγάκια. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι οι αγκινάρες. Όποτε βλέπεις αγκινάρες, να λες αγκινέρε. Είναι μια εξαιρετική τροφή και έχει και πρωτεΐνη και έχει και φυτικές ίνες, πολύ χαμηλό σε θερμίδες και πολλές βιταμίνες. Οπότε μπορείς να το τρως με το air fryer, μπορείς να το τρως στο φούρνο, με καλαμαράκι, με χταποδάκι, με ό,τι γουστάρεις και να δυνατίζεις. Δεν υπάρχει άλλο φαγητό που να είναι τόσο καλό. Οπότε αγκινάρες οπωσδήποτε. Οπότε με αυτά τα τρία φαγητά θα δυνατήσεις. Τώρα, εάν θες να χάσεις σίγουρα αυτά τα κιλά μέχρι το καλοκαίρι που είναι εδώ στη γωνία και δεν θες να γίνει αυτό που βγάζεις την μπλούζα και Παναγία μου και Χριστέ μου, πόσο χάλια είναι τα πράγματα. Εντάξει. Και μετά κρύβεσαι και λες, α, δεν θέλω να κοκκινήσω και α, μου σούξου μουξου και πας και κρύβεσαι από εδώ και από εκεί. Αν δεν το θες αυτό, πάρε το προφίλ μου, πάρε το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και κλείσε ένα ραντεβού μαζί μας. Κλείσε ένα ραντεβού μαζί μας. Είναι δωρεάν το πρώτο ραντεβού. Να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να μην γίνεται, μπορεί να έχει αργήσει. Η τελευταία σου ευκαιρία είναι τώρα. Κάντο, γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα.